Θα μείνω λίγο σε ένα θέμα το οποίο μας έρχεται από το NDC, το Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων, το οποίο μας έστειλε χθες ένα δελτίο αναφορικά με την παράλληλη ασφάλιση πριν από τις 13/5 του 2016, τους χιλιάδες συνταξιούχους που δικαιούνται προς αυξήσεων και το συμπληρωματικό υπόμνημα το οποίο κατέθεσε στον εισαγγελέα. Θα καλημερίσω τον πρόεδρο του Ενιαίου Δικτύου, τον κύριο Χατζόπουλο, να μας πει από την αρχή τι ακριβώς συμβαίνει. Καλημέρα σας, κύριε Χατζόπουλε. Καλημέρα και υγεία σε όλο τον κόσμο. Πάνω απ' όλα. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι η παράλληλη ασφάλιση που είχε ψηφιστεί με τον γνωστό νόμο Κατρούγκαλο 13/5 του 2016 έλεγε ότι οι συνταξιούχοι πριν τον νόμο Κατρούγκαλο και μετά τον νόμο Κατρούγκαλο πρέπει να πάρουν την προσάρξηση των ετών της παράλληλης ασφάλισης. Γνωρίζετε πολύ καλά επίσης ότι περίπου 70 μήνες, 7 χρόνια η κυβέρνηση και η προηγούμενη και του κυρίου Μητσοτάκη δεν είχε εφαρμόσει τον νόμο. Αναγκαστήκαμε, στείλαμε εξώδικο, δεν το εφάρμοσε και κάναμε μηνυτήρα στον αναφορά στον κύριο εισαγγελέα. Βάλαμε τρία μέλη μας πριν τον νόμο Κατρούγκαλο με παράλληλη ασφάλιση και τρία μέλη μετά τον νόμο Κατρούγκαλο με παράλληλη ασφάλιση. Μετά από ποίηση του εισαγγελέα. Ως ενδεικτικό παράδειγμα, τρία μέλη πριν ακριβώς. Και τρία μέλη μετά, θέλετε να πείτε, ναι. Ακριβώς. Και σας ευχαριστώ πολύ. Και εκεί ο εισαγγελέας κάλεσε την διοίκηση του ΓΕΦΚΑ και απάντησε η διοίκηση ότι όντως είναι λάθος, παράληψή μας και θα το διορθώσουμε. Αναγκαστήκανε και διορθώσαμε και μετά τον νόμο Κατρούγκαλο την παράλληλη στην προσάυξηση σύνταξη, αλλά όμως δεν εφαρμόσανε πριν τον νόμο Κατρούγκαλο. Που είναι χιλιάδες, όπως είπατε, παλιοί συνταξιούχοι, οι οποίοι πρέπει να κάνουν αίτηση, ήδη έχουν φτιάξει αίτηση στον δίκτυο, για να πάρουν την προσάυξηση, όπως είπα και προηγουμένως, των ετών που έχουν. Τώρα, αν είδατε, εμείς κάναμε συμπληρωματικό. Γιατί το κάναμε αυτό? Γιατί τη στιγμή που ο ΙΕΦΚΑ έχει απαντήσει στον εισαγγελέα ότι θα εφαρμόσουμε τον νόμο, είναι παράληψή μας, είμαστε και δεν έχουν προχωρήσει, είμαστε υποχρεωμένοι να ενημερώσουμε τον εισαγγελέα ότι, κύριε εισαγγελέα, δεν το εφάρμοσαν. Το εφάρμοσαν στο ένα σκέλος μετά τις 13/5 του 2016 και δεν το έχουν εφαρμόσει πριν. Πρέπει να σας πω και μετά τον νόμο που το διορθώσανε, δεν όλοι οι συνταξιούχοι. Δεν αφορά το σύνολο των δικαιούχων. Όχι, δεν πήρανε άμεσα όλοι οι συνταξιούχοι. Πάνε γοργούς ρυθμούς. Τώρα, είναι υποχρεωμένοι να εφαρμόσουν και πριν τον νόμο Κατρούγκαλο, πριν 13/5 του 2016, την παράλληλη ασφάλιση, αλλά αυτό που είπα και προηγουμένως, πρέπει να υποβάλουν αίτηση ταξιοδότησης. Εμείς έχουμε φτιάξει ήδη την αίτηση ταξιοδότησης, το υπόμνημα της αίτησης. Όσοι μας ακούν και δεν έχουν κάνει αίτηση, να μιλήσουν μαζί μας, να περάσουν από το γραφείο, αν είναι από την Κρήτη, να τηλεφωνικά ή με email, για να τους πούμε ακριβώς, να τους δώσουμε την αίτηση να κάνουν, να την παρακολουθούμε για να ολοκληρωθεί αυτό το μεγάλο κομμάτι. Πρέπει να σας πω, οι εκτιμήσεις, δεν θέλω να λέω πολλά, ότι αγγίζουν πάνω από 300.000 κόσμους. Μάλιστα. 300.000 δικαιούχοι είναι πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ. Και αναφέρεστε και σε εκείνους πριν από τον νόμο Κατρούγκαλου και σε εκείνους μετά τον νόμο Κατρούγκαλου, στο σύνολό τους κοντά στους 300.000. Όχι, μετά τον νόμο Κατρούγκαλου έχουν αρχίσει και δίνει την προσάυξηση, είπα. Για το πριν. Την πίεση του εισαγγελέα. Αναγκαστήκανε και απαντήσανε. Στο είπαμε. Ναι. Νόμιζα ότι οι 300.000 ήταν στο σύνολό τους πριν και μετά. Όχι. Αλλά λέτε πριν τον νόμο Κατρούγκαλου, οι δικαιούχοι παλιοί ασφαλισμένοι κοντά στις 300.000 που θα πρέπει να υπάρξει άμεσα μέρημνα για αυτούς τους ανθρώπους. Τώρα, εγώ θα σταματήσω. Είναι προσάυξηση και πρέπει να σας πω ότι μετά τον νόμο Κατρούγκαλου, ενδεικτικά θα σας πω. Ναι. Κάποιος που είχε 20 χρόνια, 25 χρόνια παράλληλη ασφάλιση, μιλάμε για πολλά χρήματα, μιλάμε για 420 με 450 ευρώ το μήνα. Ναι. Δεν είναι λίγα τα χρήματα, γιατί το ίδιο ακριβώς θα ισχύει στο ποσό πριν τον νόμο Κατρούγκαλο. Μάλιστα.
Τώρα εγώ θα κριτήσω και εκείνο το άλλο, δηλαδή που είπατε μετά τον νόμο Κατρούγκαλο, ακόμα και για τους ανθρώπους οι οποίοι παίρνουν αυτή την προσαύξηση, ότι εδώ τουλάχιστον από τις δικές σας τις καταγραφές και αυτά τα οποία σας λένε, φαίνεται ότι παρουσιάζονται και πάλι λάθη και δεν παίρνουν, αυτό καταλαβαίνω εγώ, μπορεί να κάνω λάθος, δεν παίρνουν το ποσό που δικαιούνται, ακριβώς το ποσό που δικαιούνται οι άνθρωποι. Όχι, δεν είπα τέτοιο πράγμα εγώ, προς Θεού. Είπα αυτό που κατάλαβα. Όχι, όχι. Παίρνε κανονικά αυτό που δικαιούται. Το παίρνουν κανονικά. Κανονικά. Απλώς έχει καθυστερήσει και είναι δεν έχει ολοκληρωθεί όλη αυτή η διαδικασία. Γιατί ξεκινήσανε από 13/5/16 πριν 3 μήνες περίπου. Φανταστείτε μέχρι που να φτάσουν μέχρι τέλος. Είναι, πώς το λένε, όπως το είπαμε, χελώνας λένε οι... Ρυθμοί χελώνας, ναι. Πάει, μπράβο. Για να δοθούν αυτά τα χρήματα. Είπατε επίσης ότι όσοι σας ακούν βρίσκονται μέσα στην ίδια διαδικασία, μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί σας, δηλαδή να επικοινωνήσουν με το ενιαίο δίκτυο 211-215-3690, 211-012-4065. Μπορούν να σας στείλουν email στο nvc.gr, έτσι ώστε να μπορέσετε κι εσείς να τους βοηθήσετε από τη δική σας την πλευρά. Έχουμε και τα κινητά μας, αν θέλουμε. Βεβαιότατα, να τα πείτε, να τα αναφέρετε. 6972-6996-97, γιατί όπως καταλαβαίνετε και το κινητό μου γίνεται πανικός, όμως μπορώ να στείλω ένα μήνυμα, ένα SMS που να πούμε είμαστε στο ΤΑΔΕ, είμαι από την Κρήτη, είμαι από εκεί, στείλτε μου να επικοινωνήσουμε, θα επικοινωνήσουμε μαζί τους, θα τους στείλουμε την αίτηση, γιατί εμείς τη θέλουμε την αίτηση που έχουμε φτιάξει, την παρακολουθούμε. Όπως παρακολουθήσαν και μετά τον νόμο Κατρούγκαλο. Και είδαμε ότι τα μέλη μας που στείλαμε το εξώδικο πληρωθήκανε. Γι' αυτό παρακολουθούμε και τις αιτήσεις που θα στείλουν. Μάλιστα. Να δούμε σε ποιους θα διορθώσουμε. Κύριε Χατζόπουλε, τώρα προκαλεί πάρα πολύ μεγάλη απορία ή ερωτηματικά όλη αυτή η κατάσταση, όλη αυτή η ταλαιπωρία του κόσμου, δηλαδή παρά τα όσα έχουν υποθεί, παρά τα όσα γίνονται κατά διαστήματα, παρά τις εξαγγελίες κλπ. Αυτό το θέμα με τις συντάξεις πραγματικά είναι βραχνάς για τους συνταξιούχους. Θα πάρει πολύ ακόμα να επιληθεί όλο αυτό το θέμα, να σταματήσουν να υπάρχουν αυτές οι εκκρεμότητες, έτσι υποφυσιολογικές συνθήκες να μπορεί ο κόσμος, ο δικαιούχος, να παίρνει τη σύνταξή του. Ακούστηκε. Όταν, θυμάστε πολύ καλά, είχαμε μιλήσει μαζί σας, όταν φτιαχτήκαν οι fast track, τι είπαμε, συντάξεις στο πόδι και το 40% θα είναι λάθος. Θυμάστε τον κύριο Φετσιδάκη, βγήκε την πρώτη φορά και είπε ότι αυτά είναι μπούρδες. Λαϊκά το λέω αυτά, έτσι προς Θεού, δεν έχω κάτι με τον άνθρωπο. Πολιτικά πάντα έχουμε εμείς, προσωπικά με κανέναν. Μετά βγήκε ο ίδιος και είπε ότι είναι το 5% λάθος. Μετά είπε το 20% ο ΙΕΦΚΑ. Μετά είπαν το 35%. Σήμερα θέλω να σας πω ότι το 40% fast track τάξεις είναι λάθος. Ποιος θα τις δει όλες αυτές? Και θέλω να σας πω και κάτι πολύ σημαντικό. Είναι κάποιος ο οποίος είναι στο δημόσιο 35 χρόνια και ήταν στον ιδιωτικό τομέα 2 έτη. Αυτά δεν τα έχουν υπολογίσει. Τα 35 με τα 37, να ξέρετε, η διαφορά δεν είναι πολύ μεγάλη, είναι 30, 40, μέχρι 45 ευρώ. Ο συνταξιούχος που θα πάρει την απόφαση, εάν δεν το διαβάσει, δεν θα το πάρει ποτέ χαμπάρι να κάνει ένσταση. Γι' αυτό καλούμε όλους τους συνταξιούχους που παίρνουν καινούργιες συντάξεις να μας τις στέλνουν, να τις διαβάζουμε, να τους πούμε αν είναι πραγματικό σωστός ο χρόνος της ασφάλισης. Εδώ έχουμε δημιουργήσει θέματα άλλα τώρα. Και δεν τι σημαίνει το 40%. Εάν έχουν βγει 500.000 συνταξιούχοι, οι 200.000 είναι λάθος. Δεν μιλάμε για άλλο πράγμα. Ποιος θα το διορθώσει αυτό? Ποιος θα το φτιάξει? Είναι απλό πράγμα.
Το λέω αυτό γιατί. Όταν υπάρχουν και υπηρεσίες αποδεκατισμένες, γιατί προέρχεστε μέσα από το χώρο των εργαζόμενων ούτως ή άλλως και γνωρίζετε πάρα πολύ καλά στο συγκεκριμένο τον τομέα τι γίνεται. Όταν λοιπόν ακούμε συχνά πυκνά ότι ο χώρος είναι αποδεκατισμένος, ότι οι εργαζόμενοι δεν φθάνουν, ότι μπορεί να προσλαμβάνουν καινούριο προσωπικό, αλλά μπορεί να είναι συμβασιούχοι και δεν έχουν την εμπειρία. Είναι φυσικό να γίνονται λάθη, έτσι δεν είναι? Ούτε σύνταξη, ούτε ορισμένου χρόνου δεν προσλαμβάνουν. Τώρα πλέον ούτε ορισμένου χρόνου. Πάνε, γνώμη δικιά μου, να διαλύσουν τη δημόσια κοινωνική ασφάλιση. Το έχω πει επανειλημμένως αυτό το θέμα. Είναι μεγάλο θέμα. Φανταστείτε τώρα να βγείτε με σύνταξη και να σας λείπουν 2 χρόνια. Γιατί να σας λείπουν? Αυτό έχετε πληρώσει. Γιατί να μην βγει οριστική απόφαση αξιοδότηση? Εμείς φωνάζαμε και το λέγαμε. Το θυμάστε αυτό. Είμαστε οι πρώτοι. Αυτοί που λέμε ότι αυτό πρέπει να γίνει έτσι ακριβώς για να λύσουμε το πρόβλημα. Θυμάστε στην αρχή που είχε το κύριο Χατζηδάκη. Κύριε Χατζόπουλε, η αλήθεια είναι αυτή ότι το φωνάζατε και το φωνάζετε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Δεν έχει σημασία αν είσαστε πρώτος ή αν είσαστε ο δεύτερος. Το θέμα είναι ότι το φωνάζατε και είναι μεγάλη αλήθεια αυτό. Ότι εδώ, όπως το λέγανε και πολλοί άλλοι εργατολόγοι επίσης, άνθρωποι οι οποίοι έχουν γνώση του αντικειμένου και έλεγαν ότι εδώ διαλύεται, πάει περίπατο η κοινωνική ασφάλιση. Ακριβώς. Θυμάστε όταν ήρθε ο κ. Χατζηδάκης. Έδωσε συντάξεις με μια αίτηση. Λέγαμε, μη δίνετε το 384 τότε την Εθνική Σύνταξη, το έχει πάει 411. Μη δίνετε. Αν κάποιος δεν έχει προϋποθέσεις, γιατί το δίνετε? Είδατε 9.000 κόσμος που υποβάλαν έτσι τα αξιοδότηση, που δεν είχαν προϋποθέσεις, πληρωθήκανε για 9 με 10 μήνες και του ζητάνε τα λεφτά πίσω. Ποιος να δώσει τα λεφτά? Κυρία Δουλγεράκη, αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι υποβάλλουν να πάρουν σύνταξη που δεν έχουν προϋποθέσεις, χρωστάνε παντού. Χρωστάνε στον ΟΑΕΔ. Χρωστάνε όπου υπάρχει κάτι. Πώς θα πάρουν τα λεφτά από αυτούς? Αυτοί δεν έχουν ένα κεραμίδι. Και αν έχουν ένα σπίτι, θα χάσουν και το σπίτι τους. Αυτοί είναι υπεύθυνοι. Δεν είναι υπεύθυνο το κράτος που τους έδινε τη σύνταξη, αυτό το η προσωρινή που την ονομάσανε, χωρίς να έχουν προϋποθέσεις τα αξιοδότηση. Αυτά μόνο εδώ στην Ελλάδα μπορεί να γίνει αυτά. Ναι. Είναι πολλά τα λάθη σε ό,τι έχει να κάνει με τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί διαχρονικά μέχρι σήμερα και τώρα, πραγματικά συγκεντρώνεται ένας μεγάλος όγκος τέτοιου είδους λαθών και το αποτέλεσμα είναι αυτό το οποίο λέτε τώρα, ου καλάβεις παρά του μη έχοντος. Εννοείται, αν δείτε στο γραφείο το δίκτυο, είναι πάνω από 50 με 70 άτομα την ημέρα για να διαβάσουμε τις αποφάσεις. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Πρέπει να κάνουν ένσταση οι άνθρωποι αυτοί. Αν κάποιος όμως έχει 15 χρόνια, φαίνεται. Έχει 15 στο δημόσιο, 15 στο ΙΚΑ. Φαίνεται η διαφορά η μεγάλη για να το ψάξει. Αλλά με τα 2 χρόνια που σας είπα προηγουμένως, τι να ψάξει ο άνθρωπος όταν δεν ξέρει τι σημαίνει σύνταξη. Με τα 34, 35, 37. 42 ευρώ διαφορά. Επίσης, μάλλον κύριε Χατζόπουλε, επειδή μου στέλνουν ένα μήνυμα, μου λένε ότι μάλλον πρέπει να είναι υποψιασμένοι και να ζητάνε περαιτέρω διευκρινήσεις αναφορικά με το τι γίνεται με την σύνταξή τους, με τα συντάξιμά τους. Και εκείνοι οι οποίοι ζητούν καταμέτρηση των ενσήμων, διότι θα βρεθούν προτετελεσμένου γεγονότος και αν δεν διαπιστώσουν από ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν, δεν ξέρω αν θα είσαστε εσείς, αν θα είσαι ένας δικηγόρος, αν θα είναι ένας προϊστάμενος σε κάποιο τμήμα που γνωρίζει τα της δουλειάς του και γνωρίζει την νομοθεσία και γνωρίζει πώς να διαβάζει τα των συντάξεων, θα βρεθούν εξ απρόοπτου γιατί θα δουν ότι τους λείπουν πάρα πολλά πράγματα. Αυτό δεν είναι σύστημα τώρα, αυτό είναι γορδίος δεσμός, δεν ξέρω, αυτό είναι γοργοθάς, δεν ξέρω τι είναι. Έτσι ακριβώς. Κατά πρώτον, όσοι έχουν βγει απόφαση ταξιοδότησης και έχουν στα χέρια τους, να τη διαβάσουν. Αν δεν μπορούν, να μας τη στείλουν με email, με τα πάντα, με Viber, τα πάντα υπάρχουν σήμερα. Να τη διαβάσουμε, να τους πούμε αν είναι σωστός, αν είναι σωστή η απόφαση. Σας λέω το 40% αφού παραδέχτηκε ο ΙΕΦΚΑ το 30%, φανταστείτε τι θα γίνεται. Θα γίνεται κόλαση. Δεν υπάρχει τους χρόνους, θα έχετε καταλάβει. Τι να σας πω, δεν θέλω να εκφραστώ. Ούτε στις Ζουλού δεν γίνονται τέτοια πράγματα. Σας παρακαλώ, τι ζητάμε? Πρώτα να πάρουμε τους χρόνους και μετά να βγάλουμε
την απόφαση ταξιοδότησης. Μόνο έτσι θα λυθεί το θέμα. Και κάτι άλλο. Είδατε τι έκανε. Λέει, έδωσε 100 ευρώ, ακούστε να γελάσετε, στην επικουρική προσωρινή μέχρι που να βγει. Ξέρετε τι θα γίνει εκεί. Κόλαση. Γιατί το λέτε αυτό, γιατί το λέτε αυτό, θα γίνει κόλαση. Θα σας πω. Ποιος θα φτιάξει το λογισμικό να βγάλει τη διαφορά. Ποιος θα φτιάξει το λογισμικό να βγάλει τη διαφορά των ποσών. Κανένας. Θα σας το λέω, κανένας. Ούτε εδώ δεν φτιάχνει λογισμικό να πάρουμε τα αναδρομικά που δικαιωθήκαμε με τους επανυπολογισμούς που δεν ήταν σωστά. Θυμάστε, εμείς τα βγάλαμε και με παραδείγματα που σας έχουμε πει. Δηλαδή κάποιος της Ολυμπιακής ο άνθρωπος, ο οποίος πήρε 700 ευρώ το μήνα αύξηση, δεν δίνει τα αναδρομικά και δεν έχουν λογισμικό. Έχουν περάσει ήδη 10 μήνες. Και αναγκαστήκαμε και κάναμε εξώδικο και θα κάνουμε και μηνυτήρια αναφορά στον εισαγγελέα για να πληρώσει τα αναδρομικά. Έχετε καταλάβει τι γίνεται σε αυτή τη χώρα. Ναι, αλλά καλά. Ναι, δεν έχουμε άλλο δρόμο. Τώρα πρέπει να φέρουμε ένα άλλο παράδειγμα, γιατί σε αυτό που είπατε περί Ολυμπιακής και λοιπά είναι μια άλλη ιστορία, ένα κεφάλαιο που δεν έχει κλείσει, που το κρατάνε δεν ξέρω για ποιο λόγο ανοιχτό, που δεν έχει κλείσει μια εταιρεία, που δεν ξέρει αν ο άνθρωπος αυτός λέγεται συνταξιούχος, που είναι χίλια δυο άλλα. Ναι, δεν αφορά εσάς σαφέστατα, αλλά θα πρέπει επιτέλους αυτή η πολιτεία να το δει και λίγο διαφορετικά για το τι γίνεται στο συγκεκριμένο το κομμάτι. Γιατί δεν φταίει κανένας να ταλαιπωρείται με αυτόν τον τρόπο, αλλά δεν φταίνει και οι υπόλοιποι να βρίσκονται μέσα σε αυτή την διαδικασία. Λοιπόν, εγώ τις κρατάω αυτές τις παρατηρήσεις, γιατί μάλλον θα συνεχίσουμε να τα λέμε, κύριε Χατζόπουλε, υπό αυτές τις συνθήκες και έτσι όπως καταγράφονται τα δεδομένα από εσάς στο ενίο δίκτυο συνταξιούχων. Σας ευχαριστώ πολύ για τις πληροφορίες. Εγώ καλημέρα σας. Ευχαριστώ που μας δίνετε δυνατότητα να ενημερωθεί ο κόσμος. Καλημέρα σας. Και υγεία να έχετε.